έβγαλα έτσι στην ομάδα της Βέρειας για το στόχο που ήταν αυτή τη αρχή η άνοδο στη Super League. Πραγματικά είδαμε και σήμερα ότι αντιμετωπίσαμε την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Και θεωρώ εν μέρει ότι ήμασταν τυχεροί που κερδίσαμε σήμερα. Όπως προείπε και ο συνάδελφος, η Βέρεια έλεγχε τον ρυθμό με την κατοχή της μπάλας και πραγματικά έδειξε ότι είναι μια ομάδα έτοιμη για να ανταποκριθεί και στο Σούπερ Λιγκ. Από εκεί και ύστερα, όσον αφορά εμάς, είπαμε ότι όταν δεν είναι κάτι στο χέρι μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Δυστυχώς έτσι και έγινε. Από τη στιγμή που η κατάσταση δεν εξαρτιόταν από εμάς, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, παρά το γεγονός ότι παλέψαμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική για την είσοδό μας στα play-off. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και δεν τα καταφέραμε για ένα πόντο, για ένα βαθμό. Που όπως καταλαβαίνετε και εσείς, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει σε πάρα πολλά παιχνίδια. Είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα της ομάδας. Κοιτώντας το ένα λάθος, έρχεται το αμέσως επόμενο μπροστά σου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να κοιτάξουμε, επαναλαμβάνω, την επόμενη μέρα της ομάδας και στη θέση που βρίσκεται ο κύριος Χαλαϊτζίδης τώρα και η ομάδα της Βέρειας, να είμαστε εμείς στον χρόνο. Δυστυχώς χάθηκε μια χρονιά για μια ομάδα που η θέση της είναι στο Super League από όλες τις απόψεις και γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς ο προγραμματισμός. Κάτι το οποίο δεν έγινε φέτος και δεν έγινε για τους λόγους που όλοι γνωρίζετε και για τον Πανσεραϊκό και για την Λάρισα και ενδεχομένως για τις δύο ομάδες που ανεβήκαν, τη Δόξα και τον Λεβαδιακό εννοώ. Όλα έγιναν πάρα πολύ αργά και ενδεχομένως ένα μεγάλο μέρος οφείλεται σε αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλή πορεία στην Βέρεια για τον χρόνο σου περίπου. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές του Πανσεραϊκού. Θα γίνουν πολλές αλλαγές από το ρόστερ και γενικά σε όλα τα επίπεδα ενός του προγραμματισμού που λέτε. Σε όλα τα επίπεδα θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από νέα βάση την καινούργια σεζόν. Ο κάθε προπονητής έχει τη δικιά του φιλοσοφία. Σίγουρα θα γίνουν αλλαγές. Τώρα θα πρέπει με ηρεμία να σκεφτούμε και να κάνουμε, επαναλαμβάνω, τον προγραμματισμό της επόμενης ημέρας. Όσον αφορά το ρόστερ, έχει κατασταλάξει, θα γίνουν ριζική αλλαγή το ρόστερ ή θα πάρει. Ριζική όχι, δεν θα γίνει. Αλλή μόνο αν μπορέσουμε να χαλάσουμε αυτή την ομάδα, θα μας άρεσε της μοίρας μας. Δεν θα γίνει ριζική αλλαγή. Θα κρατηθεί ο βασικός κορμός και θα έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που νομίζουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν για την επίτευξη του στόχου. Από εκεί και πέρα θα δώσουμε και βάρος στα νέα παιδιά που ήδη είχαμε στην ομάδα και θα πρέπει να προσεχθούν καλύτερα όπως και στην ομάδα νέων και να δώσω τα συγχαρητήριά μου και στον Σάκη τον Αναστασιάδη και σε αυτά τα παιδιά που κατέκτησαν το πρωτάθλημα και επειδή τους έχω δει πάρα πολλές φορές υπάρχει αρκετό ταλέντο και έχω και αδυναμία στο συγκεκριμένο κομμάτι, οπότε θα δώσουμε πάρα πολύ και σε αυτό. Στον κόσμο τι έχετε να πείτε, σε πάντα 200 άτομα που ερχόντουσαν σε κάθε αγωνιστική και παρακολουθούσαν τον Πανσεραϊκό. Να πούμε ένα συγγνώμη, το ίδιο στεναχωρημένο όπως είμαστε εμείς είναι και αυτοί. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Να υποσχεθούμε αυτό που σας είπα και πιο πριν, ότι το χρόνο θα είναι διαφορετικά πράγματα.